Λοιπόν, φίλοι μου, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Παντελή μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γαβρίλη Χριστόφορε. Να καλωσορίσουμε τους φίλους που μας παρακολουθούν σε έναν ακόμη podcast του Legal Matters. Καλοκαιριάτικα, μέσα στη ζέστη και την υγρασία, εδώ με τον φίλο μου τον Παντελή, που η γνωριμία μας πάει πολύ παγιά, από την εποχή του Friday Club, θυμάσαι Παντελή. Θυμούμαι και από τότε είχαν αρχίσει και τα προβλήματα παράλληλα στην Ευρώπη, απλά φτάσαμε εδώ. Να πούμε ότι το Friday Club ήταν μια σύναξη που γινόταν κάθε Παρασκευή στα καρβουνομαγειρέμματα. Από... Στην Οδό Λίδρας, από συναδέλφους, αρκετοί από τους οποίους τώρα άφησαν τη μάχημη δικηγορία. Αλλά είναι υπηρετούν τη δικαιοσύνη από ανώτερα στρώματα. Υπηρετούν τη δικαιοσύνη. Ήταν έτσι μια εποχή πολύ πιο αθώα από τη σημερινή, αν ήμασταν τόσο υποψιασμένοι. Λοιπόν, εξεδόθησαν δύο πολύ σημαντικές αποφάσεις από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, τις οποίες θα σχολιάσουμε σήμερα. Παντελή, πριν να ξεκινήσουμε, να πούμε έτσι, πάντα κάνω μια μικρή ανασκόπηση των εξελίξεων γενικότερα στον χώρο των δικών μας των δικαστηρίων. Να πούμε ότι αύριο έχει μια συγκέντρωση που διοργανώνει, μια εκδήλωση που διοργανώνει το κράτος δικαίου, αυτή η νομική δεξαμενή, στη Λέμεσο, στη Φασούλα, όπου θα γίνουν ομιλίες και από ακαδημαϊκούς, πολύ σημαντικούς ακαδημαϊκούς, τον Κωνσταντίνο Παρασκευά, που τον είχα και εδώ στο podcast, και τον Κωνσταντίνο Κομπόν, που θα αναλύσουν τη δικαστική μεταρρύθμιση, τις μεταρρυθμίσεις στα δικαστήρια κλπ. Και θα είναι και ο πρώην Υπουργός της Δικαιοσύνης, ο κ. Ιωνάς Νικολάου, ο οποίος θα κάνει παρέμβαση, που όπως ξέρουμε ήταν ο αρχιτέκτονας της δικαστικής μεταρρύθμισης. Θα μιλήσει επίσης ο Χρήστος ο Κληρίδης, ο Βαχιλέας ο Δημητριάδης, και θα κάνει και μια παρέμβαση ο Ευάγγελος ο Πουρκουρίδης, ο οποίος θα είναι και συντονιστής. Είναι στη Φασούλα αυτό. Θα γίνει αύριο, η ώρα 7 και 4. Αύριο επίσης έχουμε τους νέους δικαστές που ορκίζονται. Καλή επιτυχία στο έργο τους. Ξέρεις κανέναν από αυτούς? Όχι, προσωπικά. Εγώ ξέρω ένα-δύο που είναι πάρα πολύ καλοί. Βεβαίως και έχω ακούσει και πολύ καλά λόγια και για άλλους και για τους υπόλοιπους. Να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία και καλή σταδιοδρομία. Και θα ξεκινήσουν του Γιάννα από την 1η του Σεπτέμβρη, από ό,τι είδα, από την ανακοίνωση του δικαστηρίου. Και τέλος, είχαμε και μια απόφαση του εφετείου προχτές, που ακύρωσε προηγούμενη του απόφαση. Δεν ξέρω αν την είδες, με το θέμα της επίδοσης της έφεσης. Ενδιαφέρουσα απόφαση αυτή, δεδομένων των αδυναμιών που υπάρχουν στο θέμα αναθεώρησης απόφασης. Δεν ξέρω αν θέλει να σχολιάσεις, αν το είδες. Το μόνο που ήθελα να πω είναι ότι εάν το έβλεπα από πλευράς ευρωπαϊκού δικαίου, θα έλεγα ότι είναι απόλυτα συμβατόν με το άρθρο 47 και το άρθρο 46 του Χάρτου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Πιστεύω ότι έχει αποδοθεί δικαιοσύνη. Ναι. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι. Δηλαδή, το ανώτατο δικαστήριο πρέπει να έχει την ευχέρεια να επαναεπισκέπτεται αποφάσεις του σε περίπτωση. Να κάνει εφετείον του εαυτού του όμως. Όχι. Να επαναεπισκέπτεται απόφαση του σε περίπτωση από τα στοιχεία τα οποία είχαν τεθεί μπροστά την προηγούμενη φορά. Ναι. Εδώ πάντως ήταν έτσι σοβαρό το λάθος που έκαμε και το δικαστήριο και οι δικηγόροι, διότι απορρίψαν την έφεση στη βάση ανύπαρκτου κανονισμού. Δηλαδή ήταν σοβαρό θέμα, δεν ήταν θέμα άσκησης διακριτικής ευχέρειας κλπ. Πάση περιπτώσει. Μα γι' αυτόν τον λόγο και υπήρξε η αναθεώρηση μετά από την επανεπίσκεψη. Εγώ πιστεύω ήταν ορθή η απόφαση. Ήταν ορθή, ναι. Λοιπόν, έχουμε τώρα δύο αποφάσεις σημαντικές. Την απόφαση SREMS 2 που αφορά
τα προσωπικά δεδομένα, GDPR και την απόφαση της Apple που αφορά τα θέματα φορολογίας. Θα έλεγα να τις πάρουμε μία-μία, να εξετάσουμε πρώτα την απόφαση Schrems. Βέβαια, δεν κάνω συστάσεις, Παντελή μου, για σένα, διότι φαντάζομαι όλοι σε γνωρίζουν, ξέρουν ότι είσαι, για χρόνια ασχολείσαι με θέματα ενωσιακού δικαίου, φορολογικά κλπ. Οπότε, για το κοινό που μας παρακολουθεί, που είναι οι συναδέλφοι, θεωρώ ότι οι συστάσεις δεν χρειάζονται, γι' αυτό δεν τις έκαμα. Πες μας, λοιπόν, ξεκινώντας από το Schrems, καταρχήν, ποιος είναι τούτος ο Schrems, υπάρχει αυτός ο τύπος, τι είναι? Βέβαια, βέβαια. Υπάρχει ο κύριο Schrems. Με τον κύριο Schrems ασχολούμαστε από τον καιρό τη πρώτη υπόθεση Schrems, όπου ο κύριο Λέναερτ, πρόεδρο τη σύνθεση, διευρυμένη σύνθεση του ΔΕΕ στη Schrems 2, ήταν και αντιπρόεδρο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ουσιαστικά έχει πλήρη γνώση του ΣΕΙΚΑ, αυτού του μύθου που ονομάζεται διαδικασίε νομικέ του κύριου Schrems ενώπιον του ΔΕΕ. Κύριο Schrems υπάρχει. Είναι και επικεφαλής οργανισμού, μη κυβερνητικού οργανισμού. Είναι αυστριακός, δεν είναι αυτός? Είναι αυστριακός υπήκος, όμως συνεργάζεται πάρα πολύ και με την Digital Rights Ireland, όπως φαίνεται ξεκάθαρα και από το γεγονός ότι παρεμβαίνει στις υποθέσεις συγκεκριμένες, αλλά και το γεγονός ότι και το δικαστήριο χρησιμοποίησε ως βάση στις παραγράφους 170 με 171 την Digital Rights Ireland που θα δούμε μετά. Ο κύριος Schrems έχει μια πεποίθηση ότι τα δικαιώματα του κάθε ανθρώπου, ανεξαρτήτως θέσεως και ανεξαρτήτως θα λέγει οικονομικής θέσεως, διότι είναι εξαιρετικά ακριβές αυτές οι διαδικασίες που φτάνουν και ενώπιον του ΔΕΕ, όπως είδε Χριστόφορε, δίνει σε μεγάλη απόσταση μέχρι να πάει εκεί. Το ίδιο έγινε και στη Schrems 1. Πιστεύει σε αυτόν το δικαίωμα και πιστεύει στο ότι ό,τι και αν γίνεται άλλο και αναφέρεται η απόφαση του δικαστηρίου στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα πρέπει να υφίσταται πάνω από όλα το πρωτογενές δίκαιο, ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και πλέον ο γενικός κανονισμός των προσωπικών δεδομένων. Απλά για να μην νομίζουν και οι τηλεθεατές μας, θα τους χαρακτηρίζει έτσι μέσω του διαδικτύου. Είναι τηλεθεατές κατά κάποιον τρόπο. Ότι, ότι θα σταματήσουν ή έχουν σταματήσει άμεσα οι μεταβάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό δεν είναι σωστό. Θα το πάρουμε όμως από την αρχή, διότι μπορεί να έχει και συναδέλφους που δεν ξέρουν το ιστορικό. Πες μας τα γεγονότα. Τι ήταν το challenge εδώ, τι αμφισβήτησε ο Schrems? Το challenge ουσιαστικά αφορά τη μετάδοση δεδομένων μέσω του Facebook. Ο κύριος Schrems και στην πρώτη υπόθεση, στη δεύτερη, έχει επαναλάβει ότι είναι χρήστης του Facebook. Και ουσιαστικά η συγκεκριμένη απόφαση αφορά τη μεταβίβαση δεδομένων μέσων και της Ιρλανδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μέσω του Facebook, της πλατφόρμας του Facebook. Πρέπει να αναφέρουμε... Αυτό το Privacy Shield, τι είναι? Τούτη συμφωνία. Ήταν απόφαση η οποία ελήφθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατόπιν συγκεκριμένων διαπραγματεύσεων, οι οποίες καταγράφονται στο πεδίο της απόφασης του ΔΕΕ. Πρέπει να αναφέρω ότι είναι πρώτη φορά που το ΔΕΕ μπαίνει σε τόση ανάλυση του τι είχε ελεγχθεί σε πολιτικό επίπεδο. Και είναι θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Απλά, εκείνο που έθεσε το δικαστήριο με όλο το σεβασμό στις διαπραγματεύσεις που είχαν γίνει, εκείνες οι διαπραγματεύσεις, αναφέρει ουσιαστικά το δικαστήριο, ότι είχαν γίνει σε μία μη ολοκληρωμένη βάση και ότι το αποτέλεσμα τους δεν ήταν σύμφωνο με την ολότητα των νομικών προϋποθέσεων που θέτει το ενωσιακό δίκαιο. Ένα λεπτό όμως, για να το πάρουμε έτσι ιστορικά. Ήρθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έκαμε μια συμφωνία με την Αμερική, έτσι, η οποία λέει ότι... Είχαμε δύο συμφωνίες κατά ακρίβεια. Είχαμε πριν το Safe Harbor, το οποίο έπεσε, ακυρώθηκε με τη Schrems 1, να το θέσουμε απλά. Μετά από εκείνη την ακύρωση ήρθε το Privacy Shield, η ασπίδα προστασίας, εν όψιν και
έχοντας λάβει υπόψη, όπως αναφέρονταν τότε από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, την απόφαση του ΟΔΕ στην Σρέμσενα. Και, όμως και οι δύο συμφωνίες, Παντελή μου, ένα λεπτό, και οι δύο συμφωνίες, ναι, βασικά με απλά λόγια, ρύθμιζα τη μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων από Ευρωπαίους πολίτες σε Αμερικάνικες εταιρείες. Όπως για παράδειγμα το Facebook. Το επίπεδο δηλαδή, προστασίας. Το επίπεδο προστασίας. Το επίπεδο προστασίας. Να υφίσταται. Ναι. Και έλεγαν ότι έπρεπε οι Αμερικάνικες εταιρείες να φροντίσουν να έχουν αντίστοιχο επίπεδο υψηλής προστασίας χρήσης των προσωπικών δεδομένων, ναι, όπως αυτό υπάρχει στην Ευρώπη. Δεν είναι έτσι? Αυτές ήταν οι συνθήκες. Ως ισχύ βασικά, ναι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ναι, με βάση και τις αντίστοιχες αρχές, mm-hmm, στην εφαρμογή των αντιστοίχων αρχών. Και ο Σρέμς, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν συμφώνησε. Ότι... Δεν συμφώνησε την πρώτη φορά, όπως και, mm-hmm, την πρώτη φορά, όταν δει, mm-hmm, κάποιος την πρακτική εφαρμογή του Privacy, mm-hmm, Shield, όπως είχε γίνει και στο Safe Harbor, mm-hmm, αυτόν το επίπεδο προστασίας του αντίστοιχων δεν, mm-hmm, ετύχανε εγγύσεις, mm-hmm, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ουσιαστικά διότι την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, mm-hmm, μετά από τις διαβεβαιώσεις που έλαβε και τις διαπραγματεύσεις τις οποίες επροέβη με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ναι, ναι. Άρα ο Σρέμς έλεγε ότι η συμφωνία ήταν παράνομη, διότι παραβίαζε τη συνθήκη ή παραβίαζε τη συμφωνία ουσιαστικά. Η συμφωνία ουσιαστικά δεν επληρούσε, mm-hmm, τα ηχέγγυα που έθεταν ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων και προηγουμένως πράγματα. Ενδιαφέρον τότε, όταν έγινε δύο από το High Court της Ιρλανδίας, mm-hmm, αφορούσε την οδηγία 95-46 χρονολογιακά. Mm-hmm. Όμως, όταν εδικάστηκε ενώπιον του ΟΔΕ, πλέον ετύχαν ισχύς, mm-hmm, τον GDPR, ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων. Αυτός του 2018? Που ετέθηκε σε εφαρμογή τον Μάιο, mm-hmm, του 2018. Να το θέσω και θα το δούμε μετά τη σημασία του, γιατί, mm-hmm, αυτό θα έχει και σημασία και για τα φορολογικά μέτρα που θα δούμε, καθώς, mm-hmm, και για το περίφημο ζήτημα το Μητρό των Πραγματικών Δικαιού, mm-hmm, των νομικών προσώπων. Το καταγράψουμε, mm-hmm, θα το δούμε μετά. Mm-hmm. Οπότε, βασικά, το δικαστήριο έκρινε ότι το Privacy Shield, αυτή η νομοθετική, mm-hmm, πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, mm-hmm, δεν επληρούσε τα εχέγγυα για τους λόγους που εξήγησε, του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων, και να το προσέξουμε εδώ, σε συνδυασμό, σε συνάρτηση με τα θεμελιώδη δικαιώματα που αναφέρονται στο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Επομένως, τώρα, mm-hmm, και πρακτικά για τους συναδέρφους, θα πρέπει να τα κοιτάζουμε μαζί, κατά ανάλογον τρόπο, όπως βλέπαμε τα δικαιώματα κάτω από την ΕΣΔΑ, mm-hmm, και το Σύνταγμα, και τα άρθρα του Συντάγματος. Δηλαδή, με τον τρόπο, ο Γενικός ο Κανονισμός επήγαινε έναν επίπεδο πιο πάνω, ας πούμε έτσι, σε επίπεδο προστασίας, ναι, διότι συνδέθηκε με το χάρτη. Ναι, ούτως ή άλλως πρέπει να αναφέρουμε, mm-hmm, ότι ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικό Δεδομένων, Γενικός Κανονισμός, είχε, mm-hmm, νομικά θέση εναντί των άλλων κανονισμών και οδηγιών της Ευρωπαϊκής, ναι, Ένωσης. Ναι. Όμως, πλέον, στη συνταγματική τάξη, σύμφωνα με την νομολογία, ναι, και με βάση την ανάγνωση στην οποία προέβη το ΔΕ και με την οποία συμφωνώ απόλυτα, mm-hmm, έχει αναχθεί ως μέρος της συνταγματικής τάξης, ενώ σε επίπεδο πλέον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, και άρα θα πρέπει να τα βλέπουμε και μαζί βεβαίως κάτω από τα άρθρα 7 και 8 του χάρτη, τα οποία, mm-hmm, προστατεύουν το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, καθώς και προστασίας των δικαιωμάτων στα προσωπικά, προστασία των προσωπικών δεδομένων, σε συνάρτηση πλέον με το γάμμα ΚΑΠΑΠΙΔΕΡΤ. Ναι, είναι πλέον έτσι, μια πραγματικότητα. Περιληπτικά, τι είπε το δικαστήριο, Παντελή? Ποια ήταν έτσι, το ratio της απόφασης του δικαστήριου? Ναι. Ήταν ομόφωνη η απόφαση καταρχή? Ναι, κοιτάξτε, ήταν μια απόφαση που υπογράφτηκε από όλους τους δικαστές και θα έλεγα ξανά και θέλω να το τονίσω και από, mm-hmm, τον πρόεδρο του ΔΕΕ, τον κύριο Λέναερτς, ο οποίος ήταν και αντιπρόεδρος της συνθέσεως, mm-hmm, τότε στη ΣΡΕΜ στην ΕΝΑ. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω το ότι εκτός του γεγονότος ότι είπε το δικαστήριο και ρίξε νομικά ανίσχυρη την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Privacy Shield του 2016, η οποία ελήφθηκε, είχε αναφερθεί τότε υπό το πρίσμα του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκρινε ότι οι περιορισμοί στην προστασία των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα δεν οριοθετούνται, γι' αυτό έχω πει προηγουμένως τη φράση εκείνη, με τέτοιον τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται σε απαιτήσεις ουσιαστικά ισοδύναμες με εκείνες που επιβάλλει κατά το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αρχή της αναλογικότητας, να το κρατήσουμε αυτό που μπορεί να έρθουμε μετά στα φορολογικά, αφού τα προγράμματα παρακολούθησης που στηρίζουν στην κανονιστική αυτή ρύθμιση δεν περιορίζονται στο απολύτως ανάγκαιο. Βεβαίως έκρινε ότι δεν υπήρχαν και τα συγκεκριμένα μέσα δικαστικής προστασίας, επαρκής μέσα δικαστικής προστασίας, ενώπιον οργάνου που να προσφέρει εγγυήσεις ουσιαστικά ισοδύναμες με αυτές που επιβάλλει το ενωσιακό δίκαιο, καθώς και είναι εξαιρετικά σημαντικό να πούμε ότι έκρινε ότι το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων έχει εφαρμογή στην περίπτωση διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία πραγματοποιείται για εμπορικούς σκοπούς από οικονομικό φορέα εγκατεστημένο σε κράτος μέλος προς άλλον οικονομικό φορέα εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα, ακόμα και αν είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά από αυτήν τη διαβίβαση τα δεδομένα ενδέχεται να υποστούν επεξεργασία από τις αρχές της αντίστοιχης χώρας για λόγους δημόσιας ασφάλειας, εθνικής άμυνας και ασφάλειας του κράτους. Απλά, πριν να εισέρθουμε στις τυποποιημένες ρήτρες προστασίας, να πω κάτι, διότι υπάρχει αυτή η παρανόηση, νομική παρανόηση. Υπάρχει άποψη ότι η ΣΡΕΜΣ 2 απλώς επεριορίστηκε στη μεταβίβαση από οικονομικό φορέα προς οικονομικό φορέα. Δηλαδή από το Facebook προς το Facebook. Ναι, παραδείγματος χάρη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εάν ήταν έτσι τα πράγματα, δεν θα υπήρχαν οι αιτιολογικές σκέψεις, οι παράγραφοι 170 με 171, όπου αναφέρονται οι γενικές αρχές δικαίου, την Digital Rights Ireland, που αφορούσε μεταβίβαση μεταξύ αρχών. Και θέλω να το τονίσω, θα έρθουμε φαντάζομαι μετά πάνω στο συγκεκριμένο το σημείο, διότι και αυτόν το σημείο έχει τη σημασία του όσον αφορά τη διαβίβαση μεταξύ αρχών, στοιχείων που αφορούν φορολογικά θέματα, είτε και θέματα για την προάσπιση της έννομης τάξης και καταπολέμηση του εγκλήματος. Διότι στην περίπτωση της Digital Rights Ireland, ο σκοπός του συγκεκριμένου ευρωπαϊκού νομοθετήματος ήταν η πρόληψη, η διερεύνηση και δίωξη αδικημάτων και η προάσπιση της κρατικής ασφάλειας. Επομένως, γιατί το ΔΕ δεν πράττει τυχαίως, τα έχει διασυνδέσει. Τα έχει διασυνδέσει και πλέον πρέπει να τα βλέπουμε παράλληλα και πρέπει να τα βλέπουμε και παράλληλα και σε αυτόν το επίπεδο. Ενώ και το φορολογικό, αλλά και της διαβίβασης δεδομένων για την πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος. Τώρα, από τη στιγμή που το δικαστήριο είπε ότι το Privacy Shield Agreement είναι άκυρο, πρακτικά τι γίνεται, σταματάει η διαβίβαση των δεδομένων? Όχι, αυτόν το ετώνησαν και σε επίπεδο European Data Protection Board, το European Data Protection Supervisor. Δεν υπάρχει αυτό το ζήτημα, το έχει αναφέρει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και το ίδιο το δικαστήριο ότι δεν σταματά. Απλά έχει αναφέρει ότι υφίστανται ακόμα οι πιθανότητες κάτω από το άρθρο 46.2 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων περί της διαβίβασης. Όμως, όσον αφορά τις τυποποιημένες ρήτρες προστασίας, και εδώ να το δούμε λίγο, γιατί μετά να έρθουμε στους μηχανισμούς που μπορεί να υπάρχουν στην Κύπρο και οι οποίοι μπορεί να υφίστανται να έχουν δημιουργηθεί από οντότητες τρίτων χωρών, από οργανισμούς τρίτων χωρών, έχει πει ότι πρέπει να υφίστανται αποτελεσματικοί μηχανισμοί για να διασφαλίζουν στην πράξη ότι τηρείται το απαιτούμενο από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίδων προστασίας και ότι οι διαβιβάσεις των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει αυτών των ρητρών αναστέλλονται ή απαγορεύονται σε περίπτωση παράβασης των ρητρών αυτών ή αδυναμία στήρησης τους. Και η ευθύνη είναι πάνω βασικά σε εμάς, όποιον αποστέλνουμε τα στοιχεία, αλλά και η ευθύνη για τη διαπίστωση της στήρησης του ενωσιακού δικαίου είναι στις αρχές ελέγχου. Και εδώ το δικαστήριο έχει πολύ σωστά αναδείξει
στις παραγράφους 107 και 108 της απόφασης το ρόλο των εθνικών αρχών ελέγχου, που στην Κύπρο είναι η έντιμη Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ναι, που εξέδωσε και ανακοίνωση, έτσι. Και η οποία έχει εκδώσει τη σχετική ανακοίνωση, η οποία και αναφέρει, και αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να το γνωρίζουμε, ότι παρόλο που αυτές οι ρήτρες παραμένουν σε ισχύ, ο οργανισμός που τις χρησιμοποιεί ή προτίθεται να τις χρησιμοποιήσει, θα πρέπει να εξετάζει το καθεστώς της χώρας που αφορά στις παρακολουθήσεις, και αν δεν παρέχεται ικανοποιητικών επίπεδων προστασίας, θα πρέπει να μην την επιτρέψει ή να αναστείλει μια τέτοια διαβίβαση και να λαμβάνει και πρόσθετα μέτρα προστασίας όπου αυτόν επιβάλλεται. Σε αντίθεση, σε αντίθετη περίπτωση, όποιος επηρεάζεται, όποιος πολύ επηρεάζεται, όπως ο κύριος Σρέμς, μπορούν να κινηθούν νομικά εναντίον του οργανισμού για αποζημιώσεις και βεβαίως να υποβάλλουν παράπονο ενώπιον της αρμόδιας εποπτικής αρχής. Και καταλήγει η κυρία Επίτροπος στο ότι οι εποπτικές αρχές μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, του NDPMB που έχουμε μπει, σύντομα να παράσχουν καθοδήγηση προς τους επηρεαζόμενους οργανισμούς για ομαλή και ομοιόμορφη εφαρμογή της απόφασης του ΔΕ. Επομένως, πολύ σύντομα πιστεύω, θα έχουμε αυτήν την καθοδήγηση, ούτως ώστε και εμείς ως δικηγόροι να μπορέσουμε να δώσουμε την κατάλληλη νομική συμβουλή. Ναι. Τώρα, είχαμε δύο σκέλη στην απόφαση. Την συμφωνία, το Privacy Shield, που έγινε μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αμερικής, και τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, έτσι. Σωστό. Θέλω να μου εξηγήσει τη διαφορά και να εξηγήσουμε λίγο τι είναι αυτές οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, διότι υπάρχουν και με βάση τον κανονισμό, και να εξηγήσουμε σε όσους συναδέλφους ίσως δεν είναι επαρκώς πληροφορημένοι για τη διαφορά των δύο. Το συγκεκριμένο ζήτημα ρυθμίζεται, όπως έχουμε πει προηγουμένως, από το άρθρο 46.2 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικό Δεδομένο. Η απόφαση η πρώτη όσον αφορά το Privacy Shield και πριν το Safe Harbor ήταν μια απόφαση που ουσιαστικά ήταν εγγύητο η άλλη χώρα, η τρίτη χώρα, την επάρκεια του συστήματος της περί του συγκεκριμένων κανονισμών και για τη χρήση της από οργανισμούς στα πλαίσια αυτής της αποφάσεως. Όσον αφορά τις τυποποιημένες ρήτρες, αυτές είναι σε επίπεδο συμβατικών μεταξύ των συγκεκριμένων των οργανισμών. Το θέμα το οποίο όμως τίθεται, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, είναι το εξής. Ακόμα και αν υφίστανται αυτή η πρακτική, και θέλω να το αναδείξω και σε σχέση και με τη φορολογική πρακτική που θα δούμε μετά, αποτελεί ευθύνη του κάθε πάροχου υπηρεσιών να εξετάσει κατά πόσον σε εκείνη τη χώρα που διαβιβάζονται τα δεδομένα υφίσταται επαρκής προστασία. Επομένως, με άλλα λόγια, θα πρέπει να προβούμε σε διαδικασία δέουσας επιμέλειας, με άλλα λόγια, έχοντας υπόψη, με τη βοήθεια βεβαίως και των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε συνεργασία με τα όργανα και των δύο, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κυπριακής Δημοκρατίας, σε αυτόν το exercise, σε αυτήν τη διεργασία. Θα ήθελα να το τονίσω ξανά, διότι είναι η πρώτη φορά που τιθέμεθα ουσιαστικά προ αυτής της ευθύνης σε αυτόν το επίπεδο. Σίγουρα θα χρειαστούμε καθοδήγηση και γι' αυτόν άλλωστε των λόγων έχει τοποθετηθεί πολύ σωστά η έντιμη κυρία Επίτροπος και περιμένουμε για την καθοδήγηση του European Data Protection Board. Θα είναι μια δύσκολη ομολογημένη διεργασία. Ναι. Συμφωνώ ότι μπαίνουν αυστηρές προϋποθέσεις και στους ιδιωτικούς οργανισμούς πλέον, από ό,τι καταλαβαίνω. Χριστόφορε, όμως, θα ήθελα να εκφράσω την ανησυχία μου εδώ στο εξής. Ναι. Σε περίπτωση που ήδη έχουν προβεί σε διεργασίες οι οποίες έχουν βρεθεί έκνομες, όπως στην περίπτωση τώρα του Facebook και του Shrems, οργανισμοί στην Κύπρο, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το πώς θα εκλειφθεί σε νομικών επίπεδων, όπως έχει αναφέρει η κυρία Επίτροπος αναφορικά με τη διεκδίκηση και των δικαιωμάτων. Θα πρέπει να δουν άμεσα το τι μέλη γενέστε
και να εξετάσουν εκ νέου τις πρακτικές τους, ίσως και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ιδιαιτέρως αυτόν αφορά και οργανισμούς, όπως έχω αναφέρει προηγουμένως, οι οποίοι χρησιμοποιούν ίσως και συστήματα, τα οποία έχουν δημιουργηθεί και στα οποία ασκούν έλεγχο τρίτες χώρες, αρχές τρίτων χωρών και οργανισμοί τρίτων χωρών. Θα το αναδείξω το συγκεκριμένο, διότι θα το δούμε και μετά όσον αφορά το ζήτημα το φορολογικό. Ναι. Ένα παράδειγμα συμφωνίας, ας πούμε, τέτοιας ιδιωτικής, τι θα ήταν. Για παράδειγμα, αν η ΣΥΤΑ, λέω έτσι ένα παράδειγμα τηλεπικοινωνιακής εταιρείας, διαβιβάζει δεδομένα στο Facebook στην Αμερική, πρέπει η ΣΥΤΑ να έχει μια ιδιωτική συμφωνία με το Facebook που να ρυθμίζει τη μεταχείριση και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών της. Άρα, μετά από αυτήν την απόφαση, πρέπει να φροντίσει η Κυπριακή εταιρεία ότι αυτές οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που υπάρχουν μέσα στην ιδιωτική συμφωνία είναι τέτοιες που είναι το ίδιο αυστηρές σε προστασία σε ό,τι αφορά την Αμερική, όπως ισχύει στην Κύπρο με τον Γενικό Κανονισμό. Σωστά που το καταλαβαίνω. Έτσι είναι. Αυτό είναι ορθό. Το ζήτημα είναι να δει κατά πόσον οι ρήτρες αυτές εφαρμόζονται επαρκώς, ούτως ώστε να εγγυούνται τη διασφάλιση των δικαιωμάτων πρακτικά στο ίδιο επίπεδο με εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζήτημα εδώ όμως είναι ότι αυτό, για να το δούμε, θέλουμε κάποια καθοδήγηση σε επίπεδο European Data Protection Board που πιστεύουμε ότι σύντομα θα το είναι γι' αυτό, αυτό που είπες. Συγγνώμη. Είναι γι' αυτό που είπες πριν ότι πρέπει να κάνει και κάποιον due diligence ο οργανισμός. Βασικά, δηλαδή, δεν είναι μόνο να το βάλει μες στη συμφωνία. Πρέπει να διασφαλίσει ότι εφαρμόζεται. Πρέπει να το διασφαλίσει. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να διεξάγει μια θέτα δέουστας επιμέλειας για να δει αν πραγματικά τη χάνουν εφαρμογής με τρόπο που να διασφαλίζεται αυτό. Και πρέπει να αναφέρουμε ότι θα πρέπει να εξεταστεί και το ζήτημα τη διαβίβαση στη βάση των δεσμευτικών εταιρικών κανόνων, ενώ μέσα στα πλαίσια ενός ομίλου εταιριών προς τρίτες χώρες, όπου πολύ πιθανόν να ισχύουν και οι ίδιες αρχές. Δηλαδή, στα πλαίσια και της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων και του χάρτη, πολύ πιθανόν να πρέπει να διεξαχθεί και ενδομηλικά ίδιων exercise. Το θέμα αυτό θα πρέπει να εξεταστεί όμως άμεσα, διότι αν και όπως έχει ανακοινωθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ότι έχουν εισέρθει σε διάλογο για να καταλήξουν σε κάποια συμφωνία, το οποία θα δώσει πιθανόν το έναυσμα στη διαδικασία υιοθέτηση. Με συγχωρείτε, είχαν κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Ναι, έχει διακόπτεται έτσι ώρες-ώρες η σύνδεση. Αναφέραμε ότι μπορεί να δώσει το έναυσμα σε συνομιλίες, ούτως ώστε να καταλήξουν σε μια συμφωνία που με τη σειρά της θα αποτελέσει το έναυσμα για υιοθέτηση, για συζήτηση επί Ευρωπαϊκής Ένωσης και υιοθέτηση μιας απόφασης επάρκειας. Αλλά αυτόν θα το δούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Εγώ είμαι αισιόδοξος, παραμένω αισιόδοξος, παρά τα όσα λέγονται, ότι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταλήξουν σε μια συμφωνία. Δεν βλέπω καθόλου μεπτόν τη διεξαγωγή σχετικών διαβουλεύσεων. Ούτε το δικαστήριο, πρέπει να αναφέρω, το έχει πει ότι το βρίσκει αυτό μεπτό. Απλά έχει πει ότι η κατάληξη τους, όπως είχα αναφέρει και προηγουμένως, δεν ήταν στο επίπεδο της επάρκειας δικαίου, διασφάλιση δικαίου, το οποίο υφίσταται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, επιδικάστηκαν αποζημιώσεις υπέρ του Σρέμς Παντελή? Ή ποια θεραπεία, εκτός από τη διακήρυξη ότι η συμφωνία είναι άκυρη, είχε? Ζητούσαν και αποζημιώσεις.
Όπως έχει αναφερθεί, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία, όπως έχουμε πει προηγουμένως, στο High Court της Ιρλανδίας, mm-hmm. η οποία είναι μια ιδιωτική διαφορά, mm-hmm. Στην οποία ο κύριος Σρέμς διεκδικεί τη διασφάλιση των ενόμων των συμφερόντων, κάτι που το οποίο έχει αναδείξει και το δικαστήριο, να και η έντιμη και ανακοίνωσή τη. Σίγουρα είναι ένας επιπρόσθετος παράγοντας η διεκδίκηση αποζημιώσεων, mm-hmm. που θα πρέπει να λάβει υπόψη και η Κυπριακή Δημοκρατία, mm-hmm. αλλά και οι ιδιωτικοί οργανισμοί. Ναι. Ο Σρέμς κινήθηκε εναντίον του Facebook στην Ιρλανδία, έτσι. Ο Σρέμς είχε κινηθεί στην Ιρλανδία κατά του Facebook ουσιαστικά, κατά του τρόπου με τον οποίο δεν διασφαλίζουν των συγκεκριμένων διεργασιών τα νομικά του δικαιώματα. Ναι. Αυτή η απόφαση επηρεάζει, ας πούμε, άλλες περιπτώσεις διαβίβασης προσωπικών δεδομένων, ανεξαρτήτως Facebook. Για παράδειγμα, το FATCA που γίνεται μεταξύ τραπεζών επηρεάζεται από αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Σημαντική ερώτηση. Ναι, είναι σημαντικότατη ερώτηση. Χριστόφορε, εάν δεν υπήρχαν και γενικές διαφορές στο επίπεδο προστασίας που παρέχεται από το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των γενικών κανονισμών προσωπικών δεδομένων, θα έλεγα ουσιαστικά ότι θα ήταν δύσκολο να υπάρξει συνάρτηση με τη μεταβίβαση δεδομένων μεταξύ αρχών. Διότι η μεταβίβαση κάτω από το FATCA γίνεται μεταξύ αρχών. Μετά όμως από αυτήν τη μνήμα, η δική μου προσωπική νομική είναι ότι θα πρέπει να παρακολουθήσουμε αυτήν τη συνάρτηση και πιστεύω ότι υπάρχει, ναι, αλληλεπίδραση και σε αυτόν τον επίπεδο. Διότι η Digital Rights Ireland αφορούσε διαβίβαση στοιχείων μεταξύ αρχών. Ναι. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να πούμε ότι έχεις ετοιμάσει έναν έγγραφο με links, συνδέσμους τόσο των αποφάσεων αλλά και σχολείων που ακολούθησαν των γνωμοδοτήσεων των εισαγγελέων πρωτόδικων αποφάσεων, διότι αυτή είναι η απόφαση του ΔΕΕ, τη ΣΡΕΜΣ 1 κλπ, το οποίο έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα και έχω βάλει τώρα το link εδώ, για όσους συναδέλφους δεν το είδαν. Η ΣΡΕΜΣ 1 και 2 ήταν απόφαση του ΔΕΕ, ενώ η ΑΠ και δεν υπόκειται σε περαιτέρω διαδικασία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Ασκηθεί διαδικασία αίρεσης ως προς την Apple, που είναι ενωπένου γενικού δικαστήριο. Επομένως, θα λέγαμε ότι αυτή η υπόθεση είναι μια νίκη του Ευρωπαίου πολίτη, Παντελή, σε επίπεδο προστασίας δικαιωμάτων. Είναι μια νίκη των ίδιων των δικαιωμάτων της ιδιωτικότητας, θα έλεγα, της προστασίας στην ιδιωτική ζωή, καθώς και την προστασία του θεμελιώδους δικαιώματος στα προσωπικά δεδομένα. Άλλων σκέψεων, να θέσω, άλλων συλλογιστικών, όπου στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς. Θα έλεγα όμως εδώ ότι θα πρέπει να το δούμε γενικότερα. Δεν είναι ο κύριος Σρέμς με τη Facebook, με την Ιρλανδία, με την Ιρλανδία Επίτροπο Προσωπικών Δεδομένων. Αυτό είναι ένα ευρύτερο ζήτημα προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και το οποίο θα πρέπει να δούμε και πώς θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι. Δηλαδή, έχει εκφράσει μέσω της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής την βούλησή της, όπως σεβαστεί την απόφαση. Θα πρέπει να αναμένουμε πώς θα αλλάξει το κανονιστικό, το ρυθμιστικό πλαίσιο από το τι έχει γίνει. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Νομίζω, άρα υπάρχει επόμενη μέρα. Αναμένουμε να δούμε πώς, ποιες αντιδράσεις θα υπάρξουν. Η νέα συμφωνία, διότι και ο Ρος, ο Αμερικάνος Υπουργός Εμπορίου, είπε ότι θα γίνει νέα συμφωνία. Βάλαμε την ανακοίνωση του στο research paper, όποιος θέλει να δει. Και να πάμε στην άλλη υπόθεση της Apple, που πάλι αφορά την Ιρλανδία, διότι το Facebook
είναι στην Ιρλανδία, η Apple είναι στην Ιρλανδία, τους επήραν όλους οι Ιρλανδοί. Εμείς δεν καταφέραμε να φέρουμε κανένα tech giant στην Κύπρο, δυστυχώς. Τι ήταν αυτή η υπόθεση της Apple? Τι ήταν τα γεγονότα? Η υπόθεση της Apple είναι μια τελευταία προσθήκη στις υποθέσεις κατά τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουσιαστικά επιθυμεί να αναιρέσει καθεστώτων κρατών μελών. Είχαμε προηγουμένως και τα έχουμε βάλει σχετικές αποφάσεις τη Fiat Chrysler στο Λουξεμβούργο, είχαμε την περίπτωση το Starbucks στην Ολλανδία και τώρα έχουμε την περίπτωση των Apple και το κατά πόσο καταστρατηγείται και δίνεται το περίφημο φορολογικό πλεονέκτημα tax advantage από πρακτικές οι οποίες εφαρμόζονται σε όλες τις εταιρείες και με κατανομή κερδών, σε όλες τις εταιρείες οι οποίες έχουν την έδρα του δραστηριοποιούνται εντός. Και σε αυτήν την περίπτωση ήταν η Apple Sales International που είχε ιδρυθεί στη Cork, την πόλη Cork της Ιρλανδίας και η Apple Operations Europe που είχε ιδρυθεί στην ίδια πόλη. Θα πρέπει απλά να πω και θα το δούμε και μετά ότι είχε υποστηριχτεί η Ιρλανδία σε αυτήν την υπόθεση, από το Λουξεμβούργο, από το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου. Στο δικαστήριο. Στο δικαστήριο. Οι θέσεις της Ιρλανδίας είχαν υποστηριχτεί από το Λουξεμβούργο, το οποίο δεν είχε κάποιον όφελος στην άμεσον εμπλοκή στην υπόθεση. Εδώ είναι σημαντικό αυτό το πράγμα να το αναδείξουμε και να πούμε ότι το Λουξεμβούργο είναι και αυτό ένα business center, International Business Center, όπως είναι και η Κύπρος, όπως είναι και η Ιρλανδία. Και είναι για προφανείς λόγους που το Λουξεμβούργο πήγε να συνδράμει. Στις οποίες χώρες, αγαπητέ Χριστόφορε, όμως, έχουν βάση αυτές οι εταιρείες. Ναι. Έχουν αυτό που λέμε στην Κύπρο substance. Αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή, μέχρι πού φτάνουμε. Δεν θέλω να δω το μέχρι πού ακριβώς φτάνουμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το δικαστήριο στην αιτιολογική σκέψη, παραγράφω 111, και αν μου επιτρέψει να το αναφέρω στα αγγλικά, όπως το αναφέρει, είχε πει ότι in order to determine whether there is a tax advantage, it is necessary to compare the recipient situation resulting from the application of the measure in question with the situation had the measure in question not been adopted. Προσέξτε, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση την οποία έχει πει η Ιρλανδία ότι θέλω αυτές τις εταιρείες να έχουν κάτι διαφορετικό από τις άλλες, να το βάλουμε σε πρακτικό επίπεδο. Είναι ένα φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει προς όλους. Και ετέθηκαν και τα ζητήματα του γνωστού μας OECD, του guidance του OECD. Και ετέθηκαν από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είπε ότι είναι χρήσιμη καθοδήγηση, ούτως ώστε να μπορεί να εγγυηθεί το ότι ο καταμερισμός των κερδών, το λεγόμενο profit allocation, θα γίνεται σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς. Τις συνθήκες της αγοράς, τονίσουμε. Η αγορά εδώ όμως είναι η Ιρλανδία, ξέρουμε. Εκτός και αν εννοούμε κάτι άλλο, ότι θα πρέπει να υπάρχει καταμερισμός ευθύνης μεταξύ κρατών και εδώ και καταμερισμός ευθύνης ανάλογα με το είδος και την επίρρεια, την επίδραση του κάθε φορολογικού συστήματος. Εδώ επίσης είχαμε το λεγόμενο Arm's Length Principle, το οποίο ανέφερε, είναι η αρχή του πλήρους ανταγωνισμού ίσων αποστάσεων. Το OECD το αναφέρει ως αρχή του πλήρους ανταγωνισμού. Το οποίο έχει αναφέρει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο άρθρο 198. Αυτόν είχε απορριφθεί και στην παράγραφο 310 από το δικαστήριο, το οποίο είχε αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουσιαστικά είχε αποτύχει στο να αποδείξει ότι εδόθηκε κάποιο φορολογικό πλεονέκτημα κατά παράβαση της ΣΛΕ, της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα έθεσε αυτόν το ζήτημα
Δηλαδή, ποιοι είναι οι κομπάρατος, τι πρέπει να δούμε εδώ για να καταλήξουμε ναι, στο κατά πόσο... Πριν να δούμε τι πρέπει να δούμε, η φορολογική μεταχείριση που έτυχε η Apple στη συγκεκριμένη περίπτωση, ποια ήταν. Δηλαδή, η Ιρλανδία τι έκαμε. Το πρακτικό αποτέλεσμα ήταν η Apple να γλιτώσει 13 δισεκατομμύρια φορολογία, δεν είναι έτσι. Ουσιαστικά 13,1, το τελικό ποσό που υπήρχε στο escrow account που θα πούμε μετά 14,3 δισεκατομμύρια, αυτό να αναφέρεται στην παράγραφο 310 που θα ανέφερα τώρα. Τώρα είπε το δικαστήριο ότι it is apparent from the foregoing considerations that in the present instance the commission has not succeeded in showing that in the light first of the activities and functions actually performed by the Irish branches of ASI and AOE. Είναι αυτές οι οντότητες που είχα πει προηγουμένως. Είναι Apple, ναι. Είναι η Apple Sales International και Apple Operations Europe. And second of the strategic decision taken and implemented outside of those branches, the Apple Group's IP licenses should have allocated to those Irish branches when determining the annual chargeable profits of ASI and AOE in Ireland. Βασικά, εδώ είχαμε να δούμε, έχουμε ξανά και έκαμε και το ζήτημα του reliable approximation of a market-based outcome in line of the arm's length principle, όπως είπαμε, και ξανά ετέθηκε και το transfer pricing methods procedure outcomes. Πάλι έχουμε το ζήτημα του transfer pricing που θα δούμε. Επομένως, εδώ ήταν το ζήτημα που έπρεπε να γίνεται φορολόγηση ουσιαστικά. Και πολύ σωστά θέτεις εδώ το θέμα, Χριστόφορε. Στο τέλος της ημέρας, τι επεδιώκει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Και εδώ απάντησαν ουσιαστικά οι πηγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ανταπάντησαν και η Ιρλανδία στο link ενός άθρου, το οποίο νομίζω έχω θέσει στον κατάλογο. Είναι το Brussels Plans. Είναι άθρο του FT αυτό, του Financial Times. Ναι, αλλά μπορούμε να διαβάσουμε Παντελή, μα δεν είμαστε σαν απολογούμε, σωστό, ναι, απλά γι' αυτό απολογούμε και εγώ το είδα όταν προσπάθησα να κάνω access μετά. Να πω απλά, να σας πω το τι αναφέρει. Όταν εκδόθηκε η απόφαση, εγώ θα έλεγα ότι αν ανέμενες να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ξέρεις, οι τεχνοκράτες μου έχουν κάνει έναν υπολογισμό, τον οποίο εγώ θεωρώ σωστόν, θα εφεσιβάλλω, θα ασκήσω αίρεση για τους τεχνικούς αυτούς λόγους που αναφέρω, έτσι. Ναι. Γιατί πιστεύω ότι έπρεπε να υπάρξει κάποια συγκεκριμένη φορολόγηση και δεν έπρεπε να αποδοθεί αυτό το πλεονέκτημα στην Apple, στις δύο οντότητες της Apple, του γκρουπ της Apple από την Ιρλανδία. Ναι. Αυτό θα περίμενε λογικά, έτσι. Αντί να το δούμε αυτό, είδαμε κάτι άλλο. Είδαμε την επίκληση του άθρου 116 της ΛΕ. Συγκεκριμένα, υπόθηκε το εξής, λέει, in a statement the Commission said, from the beginning of this mandate, the Commission has been clear that we would explore how to make full use of the provisions in the treaties that allow taxation proposals to be adopted by qualified majority rather than unanimity. The Commission is now looking at various options to deliver on this political commitment. Political commitment. Εδώ έχουμε δηλαδή ουσιαστικά επίκληση της πιθανότητας υιοθέτησης οδηγίας με βάση το άθρο 116 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΛΕΕ. Προηγουμένως προσπάθησα για την κοινή βάση φορολογίας εταιριών που θα δούμε μετά να προβούν σε επίκληση, προέβηκα βασικά στην πρόταση σε επίκληση του άρθρου 115 ΣΛΕ. Και είναι πολύ ενδιαφέρον τι απάντησε η πηγή του Ιρλανδικού Υπουργείου Οικονομικών σε αυτήν τη δήλωση. Βασικά, για να το απλοποιήσουμε με αυτήν τη δήλωση, η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην απόφαση ήταν ότι, κύριοι, ξέρετε, μπορεί να βγει και αυτή η απόφαση. Σωστό. Που επηρεάζει τις προσπάθειες μας να εισάξουμε ενιαίο φορολογικό συντελεστή σε όλες τις χώρες. Αλλά εμείς έχουμε και το 116 και μπορεί να πάμε. Την πυρηνική επιλογή, το nuclear. Την πυρηνική επιλογή. Να το περάσουμε από εκεί που δεν χρειάζεται πλήρης ομοφωνία για να περάσει και θα είστε υποχρεωμένοι να το ακολουθήσετε. Ναι, θα έρθουμε από την πίσω πόρτα. Μέσω την νομοθετική.
Ναι, Να πούμε και εδώ ότι απάντησε. ο πρόεδρος Αναστασιάδης σε συνέντευξη του πρόσφατα είχε πει ότι η Κύπρος δεν μπορεί να δεχτεί αυτή τη θεωρία του ενιαίου φορολογικού συντελεστή, διότι έχει τις ιδιαιτερότητες της κλπ. Και άφησε να νοηθεί ότι σε ενδεχόμενη νομοθετική πρωτοβουλία εμείς θα είμαστε εναντίον ενδεχόμενως και άλλες χώρες, όχι μόνο εμείς. Οπότε τι είπε η Ιρλανδία. Σωστά, Χριστόφορα, τοποθετήθηκε ανάμεσα η Ιρλανδία και απάντησε ότι we are not aware of any commission plan to launch any specific tax proposal under Article 116. Ireland has always been clear that unanimity is the appropriate voting system for any tax proposals at EU level. Και ήρθε η απάντηση της Γερμανίας σε επίπεδο του κυρίου Κρίστοφερ Καν, ο οποίος είναι εκπρόσωπος τύπου του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος είπε «The German government is committed to a fair and effective taxation of international». Προσέξτε, «a fair and effective taxation of international companies operating in the EU and worldwide. Tax justice is the important priority for the German EU Council presidency. Following negotiations at an international level, we want in particular to press ahead with the implementation of effective minimum taxation in the European Union». Και περαιτέρω, και εδώ έρχεται και ο ρόλος των ευρωβουλευτών μας με τους οποίους θα πρέπει να έχουμε άριστη συνεργασία, ο Paul Tank, ένας Ολλανδός ευρωβουλευτής, ανέφερε, και πρέπει να πούμε ότι είναι και ο νέος επικεφαλής της Υποεπιτροπής της Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά φορολογικά ζητήματα, ο οποίος ανέφερε ότι «Bringing Article 116 into play could stop unfair practices in EU tax havens». Πότε το είπαν αυτό? Την ίδια ημερομηνία, είναι 14 του Ιούλη. Και συνεχίζει «It is a race to the bottom which benefits a small few at the expense of the rest. This is unacceptable, especially in difficult economic times». Δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνουμε από τις αντιδράσεις είναι το ακόλουθο. Από τη μία έχουμε την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, υποστηριζόμενη, και την Ολλανδία να υποστηρίζουν τα εθνικά τους συστήματα. Να υποστηρίζουν τις εταιρείες, όπως είχαμε πει προηγουμένως, Fiat Chrysler, είχαμε την Apple, είχαμε τη Starbucks, σε διαδικασίες ενώπιον του δικαστηρίου κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε την Κυπριακή Δημοκρατία, που πολύ ορθά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τοποθετήθηκε με σαφήνεια επί του ζητήματος, όπως έπραξε και προηγουμένως το Υπουργικό Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2017, το πούμε, μαζί με την Επιτροπή Εμπορίου, όπου και οι δύο απέρριψαν την πρόταση για υιοθέτηση οδηγία του Συμβουλίου, για πρώτη οδηγία για κοινή βάση φορολογίας εταιριών και τη δεύτερη οδηγία για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας. Και από την άλλη, έχουμε τη Γερμανία να αναφέρει σε επίσημο επίπεδο, όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι θα πρέπει να επικρατήσει φορολογική δικαιοσύνη στη βάση δίκαιας και αποτελεσματικής φορολόγησης εταιριών και διεθνών εταιριών. Και επίσης με τον Ολλανδόν Ευρωβουλευτή που κατέχει τη συγκεκριμένη θέση κλειδί, να αναφέρει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το άρθρο 116 για να σταματήσει, λέει, η κούρσα προς ουσιαστικά τον όλεθρο, to the bottom, στο τέρμα της διαδρομής, η οποία επωφελεί εκείνους τους ολίγους, the small few. Και ανέφερε ότι είναι εναντίον των συμφερόντων των υπολείπων, at the expense of the rest. Επομένως, σου απάντησαν οι δηλώσεις αυτές που εκδόθηκαν μετά την απόφαση της Apple. Τι εννοούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν έλεγε εκεί ότι υπήρχε παράβαση της συνθήκης, παράβαση εναντίον ποιών των πολλών από τους λίγους ουσιαστικά, όχι από τις αντικειμενικές συνθήκες, με συγχωρείς, στα πλαίσια των αντικειμενικών συνθήκων ανταγωνισμού, από ανώμιες πρακτικές που έδιδαν φορολογικό πλεονέκτημα από πράξεις της Ιρλανδίας. Επομένως, έχει αναχθεί συζήτηση σε έναν άλλον επίπεδο. Κοίτα, σε πολιτικό επίπεδο,
Είναι ξεκάθαρο ότι με οδηγόν τη Γερμανία, με καπετάνιο τη Γερμανία, είναι ξεκάθαρο που πάει το πράγμα και η προσπάθεια. Εδώ όμως μπορεί η Βουλή, η Κυπριακή Βουλή, και θέλω να το πω, πάρα πολλές φορές εμείς οι δικηγόροι ιδιαίτερως κατηγορούμε τους πολιτικούς ότι αμελούν, ότι δεν λαμβάνουν υπόψη εισηγήσεις κτλ. Θα πρέπει να πω μία περίπτωση, και αυτή διαδραματίστηκε κατά την περίοδο Ιανουαρίου του 2017 μέχρι Μάρτιν, τέλη του Μάρτιν του 2017, κατά την οποία η Επιτροπή Εμπορίου άκουσε τους ενδιαφερόμενους φορείς, άκουσε τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, άκουσε το ΣΕΛΚ, ο οποίος υπέβαλε και συγκεκριμένες προτάσεις τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε νομικό επίπεδο. Και προέβηκε σε γνώμη, σε έκδοση γνώμης, την οποία και απέστειλε προς όλα τα άλλα εθνικά κοινοβούλια και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αυτή που είναι και αναρτημένη στη σχετική στον Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφορικά με το έκνομο χαρακτήρα αυτών των δύο προτάσεων που είπαμε, για την κοινή βάση φορολογίας εταιριών και την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας, που είναι το δεύτερο που ουσιαστικά λέει αυτόν το minimum taxation τόσο ο Ολλανδός Ευρωβουλευτής, όσο και ο εκπρόσωπος του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών. Και είναι λεγόνι ΚΕΦΒΕ. Ουσιαστικά εδώ έχουμε μία αναβίωση της πρότασης της ΚΕΦΕ. Η Κύπρος όμως μπορεί να επηρεάσει την κατάσταση, Παντελή, δηλαδή όταν θέλει η Γερμανία και λοιπά, η Αυστρία. Δεν είμαστε μόνοι. Ποιοι άλλοι είναι συμμαχοί μας σε αυτήν την κατάσταση? Έχουμε δει, έχει αναφερθεί καταρχάς, λέει ο κύριος Πολ Τάγκ, ότι ο Ολλανδός Ευρωβουλευτής, ότι αυτό που γίνεται τώρα, κατά ισχυρισμό του ιδίου, το race to the bottom, to the expense of the rest, είναι unacceptable, especially in difficult economic times. Μάλιστα. Με όλον τον σεβασμό, αλλά θα πρέπει να υπάρξει με συνέπεια εφαρμογή της αρχής της ισότητας και εφαρμογή των αρχών διεξαγωγής μελέτης αντικτύπων για τις οικονομίες των χωρών τις οποίες ο κύριος Τάγκ αναφέρει. Θα πρέπει να δει τον τομέα των υπηρεσιών, των οποίων παρέχουν εταιρείες που έχουν έδρα σε αυτές τις χώρες, όπως είχαν έδρα, είχαν εργοδοτούμενους, χιλιάδες εργοδοτούμενους, και παρήχαν υπηρεσίες από εκεί. Και έφερναν ουσιαστικά εργασία και χρήμα και μέσω φορολογίας στα κράτη-μέλη και άρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες, έτσι. Στην περίπτωση της Apple, περίπτωση της Google, ξέρουμε, στην Ιρλανδία, Starbucks, λοιπόν. Επομένως, θα πρέπει να τύχει μια άλλη διαχείριση. Χριστόφορε, ρώτησες πρακτικά, βασικά, τι πρέπει και τι μπορεί να κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία. Ναι. Πρώτα απ' όλα, πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε ομόνοια μεταξύ μας. Θα πρέπει να υπάρξει ένας συντονισμός. Ελπίζω να έχουμε ομόνοια παντού, Παντελή. Πάντοτε θα πρέπει να υπάρχει το κλίμα της ομόνοιας μεταξύ μας. Τώρα, βέβαια. Και αυτό που λες αναδεικνύει και κάτι, ότι όλα τα κόμματα τότε είχαν συμφωνήσει. Όπως συμφώνησαν και επί άλλων θεμάτων πρόσφατα. Οπότε εσύ επίεσαι στην Βουλή, εσύ, από ό,τι ξέρω, έτσι. Μάλιστα. Με ποιους άλλους συναδέλφους είχες πάει? Το γραφείο μας τότε είχε εκπροσωπήσει σε εκείνη τη διεργασία για την πρόταση για κοινή βάση φορολογίας εταιριών, το ΣΕΛΚ. Και είχε γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια και με τη Βουλή. Από το σύλλογο μας, ποιοι ήρθαν, ποιοι ήταν τότε από τον Πανκύπριο? Δεν θυμούμαι αυτή τη στιγμή, αλλά ο Πανκύπριος Σύλλογος είχε εκπροσώπηση, όχι από εμένα, στη συγκεκριμένη διεργασία. Αλλά ήταν με ιδιαίτερη χαρά που είδα και τη Βουλή, τα πολιτικά κόμματα, να κατανοούν πλήρως τη συλλογιστική, την επίδραση, και να καταλήγω σε αυτήν τη γνώμη, καθώς και με ιδιαίτερη ευχαρίστηση είδα ότι και μετέπειτα το Υπουργείο Οικονομικών προέβη στις σχετικές συστάσεις προς το Υπουργικό Συμβούλιο, με αποτέλεσμα και η ίδια η Κυπριακή Δημοκρατία σε επίπεδο εκτελεστικής εξουσίας να θέσει την αρνητική της γνώμη επί εκείνου. Επί του πρακτέου, αγαπητέ Χριστόφορε, αν μπορούμε να ανατρέψουμε, το οποίο έχεις πει και εσύ, τότε όταν στείλαμε τη γνώμη,
Είχε τεθεί το ερώτημα που θέλεις και εσύ από βουλευτές, θυμάμαι, εντός της αίθουσας. Ο ΣΕΛΚ είχε θέσει τις αρνητικές οικονομικές επιδράσεις σε ολόκληρη την οικονομία, τις οποίες ανέδειξε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, από τυχόν υιοθέτηση μιας τέτοιας νομοθετικής πρότασης, των δύο νομοθετικών προτάσεων. Και σε νομικό επίπεδο και εμείς αναδείξαμε όλα τα συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία μιλάμε και τώρα, κάποια από αυτά. Οι βουλευτές μας ερώτησαν αυτόν που λες. Η απάντηση είναι απλή. Υπάρχει ο μηχανισμός επικουρικότητας. Υπάρχει ο μηχανισμός με τον οποίο η Βουλή μπορεί να θέσει τη γνώμη της. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν τα άλλα κοινοβούλια θα συμφωνήσουν ή όχι. Εκείνο που σίγουρα γνωρίζουμε όμως, Χριστόφορε, είναι το ότι άλλες χώρες, όπως η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία, δυνατόν να έχουν τις ίδιες ανησυχίες με εμάς, με βάση και την νομολογία του ΔΕΕ, με βάση τις αποφάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο ήταν ξεκάθαρο ότι θα είχαν κάποιο θέμα. Δεν μπορούσαμε όμως να γνωρίζουμε αν θα αντιδρούσαμε το ίδιο τρόπο και εκείνες. Όμως πιστεύαμε ότι εκείνη τη στιγμή προσδίδαμε το λιθαράκι μας ό,τι μπορούσαμε, το να μην υπάρξει μια αρνητική επίδραση άμεση και καθοριστική στην οικονομία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το έπραξε η Βουλή, το έπραξε η εκτελεστική εξουσία, γιατί είχαμε την μη υιοθέτηση του CCTB σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εκεί που όλοι έλεγαν, θυμάμαι σε εκείνη τη συνεδρία, ότι θα αντιμετωπίζαμε ιδιαίτερες δυσκολίες και ίσως και αυτό το εγχείρημα να μην έπρεπε να γίνει, διότι θα δημιουργούσαμε τυχόν κάποιες αρνητικές εντυπώσεις, ότι είμαστε κατά της εφαρμογής της φορολογικής δικαιοσύνης, των εισηγήσεων του OECD κτλ. Το να διεκδικείς τα νομικά σου δικαιώματα, τα οποία αναδεικνύονται και κατατίθενται με ρητών τρόπων από το ΔΕΕ και το Γενικό Δικαστήριο. Δεν είναι καταστρατήγηση της φορολογικής δικαιοσύνης. Ναι, ναι. Αλλιώς θα πρέπει να κατηγορηθεί και το δικαστήριο, ότι ουσιαστικά συνδράμει σε αυτήν την προσπάθεια. Και είναι αυτό που αναδεικνύουν και άθρα του διεθνούς τύπου, Χριστόφορε, το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επέτυχε σε αυτήν την προσπάθεια στα δικαστήρια και αναζητά τη χρήση του πυρηνικού όπλου του 116, διότι το 115 χρησιμοποιήθηκε τότε για δύο προτάσεις. Ναι. Και το 115, να το ανοίξω, το 115 αφορά εναρμονισμό σε επίπεδο αγοράς, ενιαίας αγοράς, trade. Ενώ το 116 είναι σε επίπεδο ανταγωνισμού. Δηλαδή, λέει, και εδώ λέω ότι δεν μπορεί να το επικαλεστεί ενεκά και της ίδιας της απόφασης της Apple. Λέει ότι αν επικαλεστεί, με συγχωρείς. Τότε, το 17, δεν έπαιξε ρόλο ότι ήταν και η Αγγλία ακόμα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ τώρα, με τον Brexit, χάνουμε και ένα σύμμαχο σε αυτή την προσπάθεια. Δεν είναι έτσι? Αυτό είναι ορθόν, το οποίο αναφέρεις. Σε αυτό όμως θα αντιτείνω ότι και οι πρόσφατες αποφάσεις οι οποίες εκδόθηκαν αναφορικά με το Λουξεμβούργο, αναφορικά με την Ιρλανδία από το Γενικό Δικαστήριο, εκδόθηκαν εν πλήρη γνώση εκείνων των κρατών μελών ότι θα επίκει το Brexit ή εν πάση περιπτώσει βρισκόμαστε στις διαδικασίες διαπραγματεύσεων αναφορικά με τον Brexit. Ναι. Δεν ήταν κάτι άγνωστο. Δηλαδή, εάν αυτός ήταν ένας καθοριστικός παράγοντας για τη χάραξη της νομικής πολιτικής, γιατί είμαστε δικηγόροι, δεν είμαστε ούτε διπλωμάτες, ούτε πολιτικοί, τότε σίγουρα εκείνα τα κράτη θα έλεγαν, κοιτάξτε, π.χ. η Ιρλανδία, έχω εδώ έναν escrow account με 14,3 δισεκατομμύρια. Θα πάρω αυτά τα χρήματα σε αυτούς τους χαλεπούς οικονομικά καιρούς που ανέφερε ο Ολλανδός Ευρωβουλευτής, ιδιαίτερα έχοντας υπόψη ότι η Ιρλανδία βγαίνει από μνημόνιο, όπως εμείς, και θα αφήσω την Apple να εφαρμοστεί επί της Apple αυτό που αναφέρει ο Ολλανδός Ευρωβουλευτής ως μια δίκαια φορολογική πολιτική. Δεν το έπραξε. Δεν επήρε 14,3 δισεκατομμύρια να τα δώσει στον Ιρλανδό πολίτη που είχε ανάγκη, προφανώς γιατί είπε ότι το τι έχω να χάσω ως οικονομία είναι πολύ περισσότερο από 14,3 δισεκατομμύρια. Το ίδιο πιθανώς να θεώρησε και η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο στις άλλες υποθέσεις που είπαν.
Και το ίδιο θεώρησε, όπως είπαν και το Λουξεμβούργο, στην περίπτωση της Apple, όπου καθότι, αν και δεν ήταν ανεμειγμένο, υποστήριξε την Ολλανδία. Εκείνη την ώρα που το έπρατε και την υποστήριζε, δεν εγνώριζε τον Brexit. Ναι. Είναι νομικές αποφάσεις και είναι χάραξη νομικής στρατηγικής. Mm-hmm. Επομένως, εμείς θα πρέπει να δούμε δύο παράγοντες. Πρώτα απ' όλα, την τήρηση των δεσμεύσεων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Σε επίπεδο πρωτογενούς δικαίου. Αυτό είναι απόλυτο. Δεν είπε κανένας ότι θα πρέπει να τηρήσουμε κατά γράμμα εφόσον ανήκουμε σε αυτόν το κλαμπ. Mm-hmm. Και εφόσον επιδιώκουμε και τη βοήθεια αυτού του κλαμπ σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, εθνικά συνθήκες που ζούμε αυτήν τη στιγμή που μιλούμε, Χριστόφορε. Ναι, ναι. Από την άλλη όμως βέβαια, η τήρηση αυτού του πρωτογενούς δικαίου σημαίνει ότι έχουμε συγκεκριμένη εθνική κυριαρχία επί φορολογικών ζητημάτων και επίσης επί ζητημάτων, παραδείγματος χάρη, δίκαιας ανταλλαγής προσωπικών δεδομένων. Θα πρέπει να διεκδικήσουμε τα νόμιμα δικαιώματα που ποιος μας τα δίνει, η πρωτογενής έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Δεν λέμε να πάμε σε επανάσταση. Ναι, ναι. Δεν λέμε να προβούμε σε αποσχιστικές ενέργειες. Λέμε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με βάση τις αποφάσεις των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσουμε σε διεκδίκηση των ίδιων των δικαιωμάτων που εξασφαλίζονται στα πλαίσια της Ένωσης. Αυτό με τον ενιαίο φορολογικό σύντελεστη δεν εκφεύγει το συνθήκο Μπαντελή. Δηλαδή, δεν έχει πρόνοια μέσα στις συνθήκες για έτσι πράγμα. Αυτόν έχει διαπιστώσει και έχει πει, όπως αναλαμβάνει και επανειλημμένος, και η Ιρλανδία και οι άλλες χώρες ανακοινώσεις τους μετά την έκδοση των αποφάσεων. Και είναι κάτι το οποίο είχαμε να αναφέρει και εμείς, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού το 2017. Και γι' αυτόν έχουμε μπει ότι η σχετική γνώμη επάρθηκε για πεστάλην στα πλαίσια της εφαρμογής του μηχανισμού επικουρικότητας subsidiarity mechanism. Εδώ έχουμε να κάνουμε με άσκηση εθνικής κυριαρχίας. Και γι' αυτόν τον λόγο πιθανώς τα άλλα κοινοβούλια να απεδέχθησαν τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας τότε. Επομένως, εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να ταινίζουμε το μέλλον και με έναν τόνο αισιοδοξίας. Αλλά για να το ατενίσουμε το μέλλον με αυτόν τον τόνο αισιοδοξίας, επειδή έχουμε τους μηχανισμούς νομικά, γι' αυτόν το αναφέρω, θα πρέπει να επικρατήσει πνεύμα συνεννόησης, ορθής ενημέρωσης, καταγραφής νομικών επιχειρημάτων και ορθής πολιτικής διαχείρισης στα πλαίσια της οικονομικής διπλωματίας από το Υπουργείο Εξωτερικών, των επαφών σε επίπεδο Υπουργείων Οικονομικών των κρατών μελών, διότι όπως είδαμε εδώ, έχουμε δηλώσεις εκπροσώπων τύπου Υπουργείου Οικονομικών και επίσης τον επικεφαλή της Υποεπιτροπής Φορολογικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου. Συνεννόηση με τους ευρωβουλευτές μας και επίσης συνδρομή κάθε οργανισμού ιδιωτικού, κάθε φορέα οικονομικού αυτού του τόπου, όπου αυτόν μπορεί και σύμφωνα με τις δυνατότητες του. Ναι, άρα έτσι μια συστράτευση λες. Εγώ πιστεύω ότι όταν το θαύμα που έγινε τότε το 2017, που άρχισε, υπήρχαν πάρα πολλές αμφιβολίες αν θα μπορούσε να ευοδοθεί εκείνη η προσπάθεια, μπορεί να το προσπαθήσουμε ξανά, και τώρα, αναφορικά με μια προσπάθεια του ίδιου Βεληνικούς, έστω και αν η Αγγλία κατά πάσα πιθανότητα θα είναι εκτός οικογένειας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Όμως όχι, θα είναι, δεν είναι κατά πάσα πιθανότητα. Χριστόφορε, όπως γνωρίζουμε, η Αγγλία μπήκε η Αγγλία μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ετέθηκε σε εφαρμογή των ευρωπαϊκών δίκαιων και κεκτημένων με βάση το European Communities Act του 1972, με νομοθέτημα, το οποίο και υπάρχει πολιτική δέσμευση να τεθεί ως ανίσχυρο, να μην έχει πλέον νομική ισχύ,
και να τεθούν άλλες νομοθεσίες σε εφαρμογή. Εάν επιλέξει η Αγγλία να μην αποχωρήσει τελικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι έναν απομακρυσμένο σενάριο, αυτό είναι νομικά όμως εφικτό. Ναι. Εγώ, okay. Και εγώ πιστεύω ότι οι πιθανότητες μια αποχώρησης δεν είναι πολλές. Πάνω από... Ναι, δεν είναι πολλές. Πες μου, με άλλα θέματα, όπως η ίδια για παράδειγμα τον DAX 6, πώς επηρεάζεται, πώς επηρεάζουν αυτή την απόφαση? Στόφορε, είναι πολύ ορθή η ερώτησή σου και νομίζω συναρτάται και με κάτι τα οποία έχουμε πει και προηγουμένως. Έχουμε πει προηγουμένως ότι επέλεξε το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΣΡΕΜΣ, να αναφέρει ως αρχές γενικού δικαίου την απόφαση και τις αρχές που είχαν εκφραστεί στην Digital Rights Ireland, που αφορούσε διαβίβαση μεταξύ αρχών. Εδώ έχουμε το ίδιο, διαβίβαση μεταξύ αρχών, έτσι. Θα πρέπει να τηρείται σε αυτήν την περίπτωση, με βάση αυτήν την αναφορά, η αρχή της αναλογικότητας που έχουμε μπει, δηλαδή να μην συλλέγονται περαιτέρω στοιχεία από ό,τι είναι απολύτως αναγκαίων και αυτά που συλλέγονται είναι αυτά που διαβιβάζονται για να υπάρχει και εφαρμογή της αρχής της νομικής σαφήνειας. Δηλαδή, δεν θα δίνουμε έναν γκρουπ πληροφοριών στην αρμόδια αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα υπάρχει επιλογή. Θα πρέπει να είναι από την αρχή να εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικότητας από τον ενδιάμεσο, από τον πάροχο της υπηρεσία, τον φορολογούμενο. Και αυτόν είναι συμπεριλαμβανομένου και του περιορισμού της πρόσβασης στα συγκεκριμένα δεδομένα, αυστηρός για την επιτέλεση συγκεκριμένου σκοπού. Και εδώ έχουμε ένα ζήτημα που είπαμε προηγουμένω, Χριστόφορ. Το ζήτημα του φορολογικού πλεονεκτήματος και του δυνητικά, προσέξτε, δυνητικά επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 7 του προημίου της οδηγίας DAX 6. Τι σημαίνει δυνητικά επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό? Άλλα κράτη-μέλη έχουν θέσει τι δεν είναι. Θα έρθω σε αυτό το ζήτημα. Αλλά δεν υπάρχει κοινώς αποδεκτή έννοια του φορολογικού πλεονεκτήματος, ούτε του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού που να έχει άμεση εφαρμογή και να υπάρχει υποχρέωση τήρησης της. Και αυτό αναδείχθηκε, Χριστόφορε, και από την επιστολή της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, και αυτό αφορά τις τράπεζες μας, της EMBF, ημερομηνία 18 Ιουνίου του 19, στο σημείο 1 της σελίδα 2, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Φορολογίας, η οποία είχε πει ότι δεν υπάρχει κοινώς αποδεκτή έννοια του φορολογικού πλεονεκτήματος, εντός που είδαμε και στην Apple. Αλλά και ενδεχόμενη παράβαση της αρχής της αναλογικότητας. Ίδιες οι τράπεζες το είχαν πει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπρόσθετα, έχουμε και το ζήτημα της ενδεχόμενης διαβίβασης, Χριστόφορε, σε τρίτες χώρες. Τι εννοώ? Η DAX 6 οδηγία δεν αναφέρει αυτό το ζήτημα, διότι πρόκειται για εναρμόνιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, ας πούμε το σενάριο ότι εμείς το κράτος μέλος Α, για να μην πούμε ονόματα κράτο, αποστέλνουμε δεδομένα στο κράτος μέλος Β. Το κράτος μέλος Β έχει συμφωνία ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών με το κράτος Γ. Με κράτος Γ, που όπου το κράτος Γ δεν είναι κράτος μέλος, αλλά τρίτη χώρα. Εκτός Ευρωπαϊκής. Εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Άσχετη, εντελώς. Με εκείνη την τρίτη χώρα δεν υπάρχει ούτε απόφαση επάρκειας, ούτε οτιδήποτε, και υπάρχουν σχετικές συνθήκες, όπως αναφέρθηκα στην περίπτωση της ΣΡΕΜΣ 2. Και επίσης δεν υπόκειται σε έλεγχον η διαβίβαση και επεξεργασία δεδομένων από ανεξάρτητη διοικητική αρχή ή προηγούμενος έλεγχος δικαστηρίου. Επίσης, δεν υπάρχει αυτή η υποχρέωση τήρησης των δεδομένων εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά θα πρέπει να τεθούν για προβληματισμό ενώπιον όλων μας, ούτως ώστε να προβούμε σε μια νομοθετική ρύθμιση, η οποία νομοθετική ρύθμιση να είναι συμβατή με το πρωτογενές δίκαιο, δηλαδή με τη ΣΛΕ, τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, μαζί με το Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων
και μαζί με την ίδια την νομολογία του ΔΕΕ και του Γενικού Δικαστηρίου, εφόσον δεν έχει ασκηθεί ανέρεση mm-hmm. από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει καταστεί απόλυτη. Επομένως, δεν λέμε, Χριστόφορε, να πάμε μπάλε σε μια νομοθετική επανάσταση. Είναι εκείνο που λέμε, είναι αυτονόητο. Πρέπει να υφίσταται νομιμότητα υπό την έννοια του ελέγχου, αν αυτή η πράξη που θα υιοθετήσω σε κρατικό επίπεδο mm-hmm. Είναι σύμφωνη με το πρωτογενές δίκαιο. Διότι, όπως έχουμε δει, έχουν αναιρεθεί σε αυτές τις υποθέσεις Digital Rights Ireland, Schrems 1, mm-hmm. σε άλλες όσον αφορά το PNR και ούτω καθεξής, και οδηγίες και κανονισμοί, έτσι. Mm. Άρα, εμείς σαν Κυπριακή Δημοκρατία, για να αποφύγουμε ενέργειες δικαιούχων νομικές, κατανοείς mm-hmm. προσφυγές, αγωγές ναι, κτλ, ναι, 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 ναι. Οι οποίες θα εξέθεταν σε δυσβάσταχτο βάρος στην Κυπριακή Δημοκρατία, mm-hmm. θα πρέπει να δούμε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση την ορθή εφαρμογή νομοθετικών μέτρων με βάση το πρωτογενές δίκαιο για να διασφαλίζονται και τα έννομα δικαιώματα όλων των πολιτών. Είπε προηγουμένως το Schrems. Π.χ. ακόμα και του κυρίου Schrems. Mm-hmm, mm-hmm. Επομένως, άρα... θα πρέπει να το δούμε αυτό. Και mm-hmm. για να επανέλθω ένα καταληκτικό σημείο σε αυτό που είπαμε περί του αρνητικού, δηλαδή τι δεν είναι φορολογικός. Ναι. Πλεονέκτημα. Πλεονέκτημα και συγκεκριμένα εδώ ότι δεν είναι δυνητικός, επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός. Mm-hmm. Στόφορε, εδώ τεχνικό πρόβλημα. Τέλεια. Να υπήρχε μικρό αυτό για να προσθέσω εκείνο που έλεγα ακριβώς πάνω στο ζήτημα. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα της αναλογικότητας mm-hmm. και της νομικής σαφήνειας που θα πρέπει να αποτυπωθούν μεριτών τρόπων ποιος είναι ο σκοπός. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι το ζήτημα του τι πιστεύει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτών των δυνητικά επιθετικών φορολογικών σχεδιασμών. Νομίζω mm-hmm. ο Χριστόφορε είναι... στα σχετικά links του συνδέσμους που στείλαμε, mm-hmm. Είναι η εισήγηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 8-6 του 20 που βγήκε προχθές. Ναι. Αναρτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο, όπου υπάρχουν αναφορές για κατησχυρισμών επιθετικρατίας στη mm-hmm. σελίδα 14, συγκεκριμένα παράγραφο 26, που λέει mm-hmm. ότι spillover effects of taxpayers' aggressive tax planning strategies call mm-hmm. for coordinated national action to complement union legislation. Ναι. Και εδώ λέει, the economic approach tax rules are used for aggressive tax planning purposes. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το evidence δεν το βλέπουμε. Δηλαδή, ναι. Αν βάλουμε κάτι μέσα εδώ, διότι εδώ απαριθμεί τι θεωρεί ως αυτήν την παράβαση και mm-hmm. λέει ότι είναι absence of withholding taxes on outbound dividend, interest mm-hmm. and royalty payments to third country residents and corporate tax residency rules, που λέει may continue to facilitate aggressive tax planning, εάν οδηγηθούμε σε αυτόν αρνητικόν παραγόν, δηλαδή τι δεν είναι aggressive tax planning, μπορεί να μας πούν αφαιρέστε το α, το β, το γ. Ναι. Επομένως ναι. και σε πρακτικό επίπεδο και σε νομικό mm-hmm. Υπάρχει προβληματισμός. Είναι εδώ που μας έγραψε η Νικόλ, η Φινοπούλου, ότι legal new tax reality X. Δηλαδή δεν ξέρει κανένας που πάμε. Ξέρουμε, Χριστόφορε, τι επιθυμεί η Φορολογική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Γερμανική ναι. Προεδρία να κάνει. Ναι. Αυτό το έχουν πει με επίσημον τρόπο. Το ζήτημα είναι τι θα πράξουμε εμείς mm-hmm. και άλλα κράτη-μέλη. Θα συμφωνήσω απόλυτα με την αγαπητή Νικόλ ότι... το ίσον, το αποτέλεσμα... Ναι. Έτσι, κλείνοντας, εμείς οι δικηγόροι ως οργανωμένα σύνολα έχουμε και εκλογές τώρα τον Οκτώβρη, τον Σεπτέμβρη. Τι μπορούμε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την κυβέρνηση μας, γιατί στην ουσία τη μάχη είναι η κυβέρνηση που θα τη δώσει, δεν είμαστε εμείς τα επαγγελματικά σώματα. Πώς μπορούμε να συνδράμουμε σε αυτή την προσπάθεια? Την μάχη θα τη δώσουμε όλοι. Θα τη δώσουμε mm-hmm. και σε επίπεδα παρουσίας στις επιτροπές στη Βουλή, βάζοντας mm-hmm. τις εισηγήσεις μας ενώπιον του Υπουργείου Οικονομικών mm-hmm. και επίσης των αρμόδιων επιτροπών, όπως στην περίπτωση της Επιτροπής Εμπορίου και τώρα εντάξει με Επιτροπή Οικονομικών. Mm-hmm. Το τι μπορούμε να κάνουμε, θα ήθελαμε πάρα πολύ
να ακούσουμε τις θέσεις των υποψηφίων προέδρων mm-hmm. επί όλων των ζητημάτων που συζητήσαμε απόψε και αφορούν mm-hmm. όλους μας, όχι μόνο τους δικηγόρους, mm-hmm. όλους όσους αλληλεπιδρούν στα πλαίσια της κυπριακής οικονομίας. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι η Αγωνιστική Επιτροπή, όπου χωρίς οποιαδήποτε ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων, να προβούμε όλοι στην κατάρτιση των σχετικών θέσεων και από mm. νομική άποψη και από οικονομική άποψη με τη συνεργασία του ΣΕΛΚ, με τη συνεργασία άλλων σωμάτων όπως ο Cyprus International Business Association, όπου μέλη του είναι όλες, είναι οι περισσότερες από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και έχουν παρουσία διεθνή και μετοχική παρουσία διεθνή, ούτως ώστε να παραθέσουμε με πληρότητα, αυτό θα ήθελα, mm-hmm. τη συζήτηση μας όπως έγινε το 2017. Mm-hmm. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε και πάλι με ομόνοια mm-hmm. και θα τονίσω ξανά προσπαθώντας να τηρήσουμε πάντοτε διαφάνειες συμφέροντων. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, Παντελή μου, να σε ευχαριστήσω. Έχει πάει 10 και 20 ώρα. Είμαστε 1 ώρα και 20 λεπτά. Απολογούμε σε όλους τους τηλεθεατές μας. Τους εύχομαι να παραμείνουν ασφαλείς, να παραμείνουν υγιείς σε αυτούς τους πολύ δύσκολους καιρούς για όλους μας. Ναι. Εύχομαι ό,τι το καλύτερο για τον τόπο μας και όσων μαντίζονται αυτή τη στιγμή mm-hmm. σε γεωπολιτικό επίπεδο, όσων ναι. και στα θέματα που έχουμε συζητήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω ξανά για την έτσι πολύτιμη συνεισφορά σου και τα όσα χρήσιμα μας έχεις πει. Να ευχαριστήσω τους φίλους που ήταν μαζί μας μέχρι αυτήν την ώρα. Να πούμε ότι θα αναρτηθεί στο YouTube το επεισόδιο, το podcast αύριο και στο iTunes, στο Podbeans και στο Spotify για όσους θέλουν να ακούσουν το ηχητικό. Να ευχαριστήσουμε όλους όσους μας παρακολούθησαν. Τα μηνύματά τους και τις ευχαριστίες τους. Εμείς θα τα πούμε ξανά μάλλον με προεκλογικά ζητήματα, διότι έχουμε μπει και σε τροχιάν εκλογό. Θα τα παρακολουθούμε και αυτά βέβαια αν προκύψει κάτι και εδώ θα είμαστε με την πρώτη ευκαιρία να επανέλθουμε. Λοιπόν, Παντελή μου, καλό βράδυ και χαιρετίσματα σε όλους εκεί στο γραφείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Χριστόφορε. Ανταποδίδουμε τα χαιρετίσματα. Καλή σαν νύχτα. Γεια σας, γεια χαρά σε όλους. Γεια σας.